Το Δεκέμβριο του 2023 έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα είχε αποστείλει μυστικά στο Κίεβο του άκρο πολύτιμου για την αντιαεροπορική των νησιών μα και άλλων περιοχών αντιαεροπορικού πυράβλου Στίγκερ, προκαλώντα κύμα οργή για την κίνηση που απογυμνώνει με στρατιωτικό υλικό τη χώρα. Την αποκάλυψη είχε κάνει η ίδια η Ουκρανική πλευρά με την κάτω θη ανακοίνωση. Σήμερα παρουσιάζουμε το φορητό αεροπορικό σύστημα FIM-92 Stinger, Πολλοί από του χορηγού μα παρήχαν Stinger στον Ουκρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων τη Ολλανδία, τη Γερμανία, των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Λιθουανία, τη Λετωνία, τη Ιταλία, τη Δανία και τη Ελλάδα. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μα για τη στήριξη που μα παρήχαν αυτέ οι χώρε από την αρχή τη εισβολή, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνα τη Ουκρανία. Υπό τη δεξιοτεχνία των μαχητών μα, οι Stinger κατέριψαν αποτελεσματικά ρωσικά ελικόπτερα, αεροπλάνα και πυράβλου, καταλήγει το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνα. Σε επερώτηση ανεξαρτήτου βουλευτή για το θέμα αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης απάντησε τα εξής. Η αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίο χαρακτηρίζεται είτε ω επιχειρησιακά μη αναγκαίο ή αξιοποιήσιμο είτε πλεονάζει, διέπεται από τι διατάξει του νόμου 721-1970 και του νόμου 3978-2011. Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία και ικανή προπόθεση αποτελεί παραχώρηση του στρατιωτικού εξοπλισμού να μην επηρεάζει την ημέτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο διατηθέμενο στρατιωτικό εξοπλισμό από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζει και υπαριθμό 338 κάθετος 2022, Απόφαση Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28 Φεβρουαρίου του 2022, ενώ οι σχετικέ πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οικίου Γενικού Επιτελείου για την χρηματοδότηση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Σαφώ και όχι μόνο δεν πήθη κανένα η ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Άμυνα, αλλά πιθανόν εξοργίζει ακόμα πιο πολύ, αφού, όπω έχουμε αναφέρει, η φορητή αντιαεροπορική πύραυλη Stinger είναι άκρο απαραίτητη στι ελληνικέ ενοπλέ δυνάμει και αποτελούν υλικό πρώτης γραμμής. Το ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι οι Ουκρανοί για να μας ευχαριστήσουν για την γενναία στρατιωτική βοήθεια που τους παρήχαμε έδωσαν κινητήρες στα τουρκικά UCAV εκκίνηση που θεωρούνται στρατηγικό όπλο της Τουρκίας με ανώτατο όριο πτήση στα 37.000 πόδια για να μας απειλεί καλύτερα το καθεστώς Ερντογάν στα νησιά μας στα οποία η πυραβλή θα ήταν μια λύση για τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Stinger είναι ένα φορητό όπλο αεράμινας Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής κατασκευής. Είναι σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση ελικοπτέρων υπταμένων σε χαμηλά και πολύ χαμηλά ύψη. Το σύστημα εγκλωβίζει τους στόχους μέσω IR All Aspect Seeker και επιτυχάνει την καταστροφή τους με την πρόσκρουση σε αυτούς. Το ακόμα πιο επικίνδυνο είναι ότι το λάθο αυτό να τον μεγενθύνουμε ακόμα περισσότερο με τι μη επιβεβαιωμένε πληροφορίε για αποστολή των ελληνικών S300 PMU1 στην Ουκρανία χωρί να λάβουμε αντάλλαγμα Patriot. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.